Ο κεραυνός Αποέλ, το μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Πέντε έχουν μείνει. Το έχει δει ο Μπάρκερ, γι' αυτό έχει πάει κατευθείαν. Ο Μπάρκερ, ο οποίος παίρνει το επιθετικό rebound. Νομίζω, Μάρια, ίσως από τους πιο έξυπνους μπασκετικά παίχτες που έχουμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Είναι από τους πιο σταθερούς και το έχει δείξει και πέρσι. Η κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα Κύπριο στην πεντάδα. Εδώ ο Κύπριος, ο Σάιμον Μιχαήλ, κάνει το κλέψιμο και θα χάσει την ευκαιρία να σκοράρει. Έρχεται όμως ο Μπάση με το επιθετικό rebound, ακολούθησε τη φάση, πήρε το rebound και σκόραρε για το 14. Προβάδισμα ο Κεραυνός, το μεγαλύτερο του παιχνιδιού, συν 6. Ο Σάιμον είναι αρκετό. Να τους εδώ ο Εύρικ, ο οποίος έκανε τον block σε εκείνη τη φάση. Θα τελειώσει και την επίθεση επιτυχημένα με το step back και το jump shoot. Μούρτι θα δοκιμάσει, θα βγάλει πάσα στην γωνία στον Γκάρι Εύρικ, ο οποίος θα σκοράρει και αυτό στο πρώτο τρίπο. Να το σας. Αμπουγκάρ. Να τους και ο Αμπουγκάρ πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στην σημερινή αναμέτρηση. Η επανάληψη της φάσης, προσποίηση, καθάρισε εκεί από τον αμυντικέρ. Θα τρέξει και θα πάει μέχρι τέλους στο coast to coast από τον Κένι Μπάρκερ. Πρώτο καλάθι στην τρίτη περίπτωση. Από την καλή κυκλοφορία από τον Κεραυνό. Εξαιρετική και η assist από τον Μουρ στον Τζον Φίλτς. Εδώ ο Αμερικανός, δεύτερο του κάρφα στο παιχνίδι. Πανέμορφη η πάσα. Αναγκάζεται ο Κεραυνό να πάει σε τρίτη. Ο οποίος έμεινε άποντος στην δεύτερη περίοδο. Κινγκ πρώτος για τον Κεραυνό με 6. Ντέιβις για 3. Πετυχαίνει τώρα και τον έκτο του πόντο. Ντέιβις 2 τρίποντα από τον εξαιρετικό αυτό shooter. Εδώ η επανάληψη, υποπίεση μάλιστα, πέτυχε το. Έχει δείξει μέχρι στιγμή ο Κέι Ντέιβις. Να τους εδώ και πάλι από την γωνία μέσα. Και πάλι μόνος του. Τιμωράει τον Αποέλ ο Κέιτ Ντέιβις. 1-0. Να το εδώ το σερί που τελειώνει με το εύστοχο καλάθι του Μπέικερ. Στον Πάρτς, ο οποίος ίσως να μην περίμενε τόσο εύκολο το σιούτ. Φίλτς καρφώνει και πάλι στο καλάθι του Κεραυνού και μειώνει στους 2. Εδώ η ασίστ από τον Βασίλη Κούνα. Εξαιρετικό. Το λάθος. Ζητάει φάουλο Πιλαβάς. Καμία παράβαση. Ο Μπάρκερ έρχεται με το φόλο κάρφωμα ο Τέρελ Πάρτς. Αστικά αγωνίζονται από τη φετινή χρονιά. Μια αλλαγή που μόνο καλό θα κάνει στους Κύπριους παίχτες. Στους προπονητές μάλλον όχι και τόσο, διότι δημιουργεί ένα έξτρα πονοκέφαλο, όμως... Έχουμε δύο τραυματισμούς τώρα. Ναι, για να πάρεις πλεονέκτημα στην επόμενη... Για να βάλεις πίεση, ναι. Ναι, είναι τακτικές. Ένας έμπειρος παίχτης ξέρει πώς να χειρίζεται αυτό το κομμάτι. Ο Φίλτς που μείωσε και άλλο για τον Αποέλ, 34-30. Εδώ η επανάληψη. Ναι, ένα με το δεξί χέρι το χούς. Ντέιβις, έξτρα πάσα στον Κορονίδη. Να δούμε αν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Και ναι, θα πετύχει το τρίποντο. Ο Κορονίδης, ο οποίος είχε πριν 2 άστοχα σιούτ 3 πόντων από την γωνία, εδώ η επανάληψη με τον Άρη Κορονίδη. Θα δώσει στην weak side στον Κορονίδη για 3, εύστοχος και πάλι 2 στα 2 από τον Κορονίδη, πολύ καλές λύσεις από τον πάγκο, γιατί και ο Άρης ήταν αφίβολος πλέον. Το λέγαμε πριν για τον Σάιμον. Φαίνεται ότι μπορεί να προ... 3 ασίστ, όμως στη συνέχεια έχει πολύ εκεί. Ο Κινγκ, άλλο ένα σιούτ από μέση απόσταση, εύστοχος. Που φέρνει και εκνευρισμό από τον Βασίλη Κούνα που έστειλε την μπάλα δυνατά στον καλάθι. Ο Φίλτς δεν έχει βοηθήσει στο ζωγραφιστό. Να εδώ ένα καλάθι από τον Μουρ που ήταν άστοχο στο πρώτο μήκρον. Είχε μόλις 2 πόντους. Στη weak side η έξτρα πάσα από τον Σάιμον. Πολύ καλό rotation. Στον Μπάση, ο οποίος θα πετύχει τρίποντο. Και χάνεται εκεί, γίνεται το μικρό σερί που έτρεξε ο Αποέλ. Το 4-0. Κεραυνός στο fast break. Επέστρεψε άμυνα το Αποέλ, όμως επιλέγουν γρήγορο shoot. Και καλά κάνει εκεί ο Μπάση αφού πέτυχε το τρίποντο. 61-45. Η επανάληψη με τον Μπάση που ανενόχλητος έκανε και το βήμα πίσω για να τελειώνει ο χρόνος της επιθεσής με τον Μουρ να φτάνει στο καλάθι με το αριστερό. Διόρθωσε το λάθος με λάθος ο διαιτητής. Στην ουσία, ναι. Κινγκ. Ωραία post κίνηση εκεί από τον Άνθονι Κινγκ. Αυτός ψάχνει την επιλογή απέναντι στον Μουρ, που θα ελευθερωθεί πολύ ωραία, όμως το σιούτ του δεν βρίσκει στόχο. Κούνας, επιθετικό rebound και σκοράρει. Επίθεση για τον Αποέλ. Φίλτς για 2. Να δούμε αν ο Αποέλ θα καταφέρει. Πάρα στον Αμπουγκάρ. Τεγιώνει η επίθεση. Ο Φλέμινγκ. Ο Αμπουγκάρ που θα σκοράρει. Τα έχει αυτά ο Αμπουγκάρ. Είναι ένας παίχτης, Μάριε.
έξω στον πάση. Αυτός ο Ντέιβις, ο οποίος θα δοκιμάσει άλλο ένα σούτ στην κίνηση και θα στείλει την μπάλα στο δικτάκι για 3. 74-63 και 10 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω αυτό το τρίποντο ήταν το τρίποντο που πλέον βάζει τον κεραυνό για τα καλά στη θέση του οδηγού σε ό,τι αφορά την νίκη. Αμέσως time out